Μιμή, είσαι καλή ηθοποιός. Τώρα ναι. Πότε δεν ήσουν? Στην αρχή της καριέρας μου. Δεν ήμουν κακιά ηθοποιός ποτέ. Δεν είχα συνείδηση του τι είναι ηθοποιός. Εγώ όταν έπεσα στο συμβολιογράφο... Έσκασες μύτη στην Αστροφεγγιά, δεν είναι? Όχι, πολύ νωρίτερα, στο Γιούγκερμαν. Α, ναι, έχεις δίκιο. Στο απλά, Γιούγκερμαν, ναι, αλλά τότε αρχίσαμε να σε βλέπουμε με την επιτυχία αυτό που είχε κάνει το... ναι, η Αστροφεγγιά. Ήμουν μαθήτρια εγώ στο... Όχι, στο συμβολιογράφο, έχει τεράστια επιτυχία. Αλλά στο συμβολιογράφο θέλω να πω. Επειδή το 80, εγώ τώρα αυτό, γι' αυτό. Ναι, που το βλέπω ξανά στην τηλεόραση. Βλέπω ότι έπαιζα πολύ καλά στο συμβολιογράφο. Απλώς ήμουνα παντελώς απαίδευτη και ξέρεις τι έπαιξε άλλο ρόλο σε μένα. Είμαι ίσως η μόνη γυναίκα, ούτε καν η αλήκη νομίζω, που έγινε πρωταγωνίστρια από τον πρώτο χρόνο. Αυτό είναι πολύ βαρύ για έναν ηθοποιό. Καταλαβαίνεις τη διαφορά μας όταν στο είπα στην αρχή, ότι εσύ είσαι στάρ, ενώ εγώ δεν είμαι εγώ. Δεν έγινα έτσι, δεν έγινα πρωταγωνιστής. Εγώ κράτησα κοντάρι, έπαιξα πολλούς, έκανα πολλές δουλειές. Και αυτό σε βεβαιώνω είναι πολύ καλύτερο και πολύ ευκολότερο. Βέβαια, γιατί είναι και ισορροπώ κι αλλιώς. Και ισορροπείς αλλιώς και... Εσύ έπρεπε να παίξεις και το ρόλο της πρωταγωνίστρια. Αγάπη μου, εγώ όταν έπαιζα το Αμαντέους ήμουν 3 χρόνια ηθοποιός. Και τις επικίνδυνες σχέσεις 4. Έπαιζα ρολάρες δηλαδή, σε ηλικία και σε απειρία, απίθμενη. Ναι, τώρα είμαι καλή. Τι είσαι καλύτερη, σκηνοθέτης από ηθοποιός, συγγραφέας, μεταφράστρια? Πες μου, από το 0 στο 10, βαθμολόγησε τα όλα. Τι βάζεις εάν στον εαυτό δεν σου, ηθοποιός, σαν σκηνοθέτη? Εάν δεν ήμουν ηθοποιός, δεν θα υπήρχα σε όλα τα άλλα. Το κοινό με αγάπησε και με στήριξε και με αγαπάει σαν ηθοποιό. Εντάξει, ας πάμε όμως πιο εξειδικευμένα εμείς. Μην τα βάλουμε όλα. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον εαυτό μου. Αδύνατον. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να κρίνει τον εαυτό του. Καλά, ο χρόνος θα μας κρίνει όλους, αυτό σου λέω. Ναι, εντάξει. Ο χρόνος αυτό που μας λέει είναι ότι κάποιος όταν μένει στο θέατρο 20, 30, 40 χρόνια, κάτι κάνει καλά. Ναι, ναι, κάτι, ναι. Από κάπου κάτι γίνεται, ναι, σωστά. Αλλιώς το θέατρο τουλάχιστον δεν μένει. Για το γράψιμο έχω μια σιγουριά. Δηλαδή, οι μεταφράσεις μου είναι πια 85. Έχεις κάνει τόσες πολλές? Έχω κάνει τόσες πολλές. Σοβαρά μιλάς? Έχω κάνει τόσες πολλές. Α, αυτό δεν το ξέρα. Εγώ, άμα σου πω ότι νόμιζα ότι είναι καμιά δεκαπενταριά. Όχι, όχι. Έχω κάνει πάρα πολλές. Έχω κάνει πάρα πολλές και για άλλους. Δεν έχω κάνει μόνο για τον εαυτό μου. Έχω μεταφράσει πάρα πολλά έργα. Έχω γράψει τα 3 ιστορικά, 4 δικά μου. Πόσες γλώσσες μιλάς? 4. Ποιες είναι? Μεταφράζω κυρίως από αγγλικά και γαλλικά, αλλά μιλάω και γερμανικά και ιταλικά. Τα μιλάς καλά τα γερμανικά? Ναι, αλλά δεν μου αρέσει να μεταφράζω από γερμανικά. Γιατί? Δεν μου πάει τόσο σαν γλώσσα. Είναι έτσι. Ούτε του γερμανικού θεάτρου είμαι, της γερμανικής σχολής. Είμαι πολύ του αγγλικού. Και πιστεύω ότι ό,τι έμαθα και στο γράψιμο και στη σκηνοθεσία το έμαθα από τους Εγγλέζους, επειδή έχω πολύ στενή επαφή με το αγγλικό θέατρο και πολλούς σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου που είναι κοντά μου, σαν τον Σέρμαν ή τον Μακέλεν ή και τον Αμερικάνικο, σαν τη Δουκάκη. Δηλαδή... Από κουζίνες μαγειρεύεις καταρχάς? Μαγειρεύω ωραία όταν μαγειρεύω. Αλήθεια? Τι, ναι, ποια είναι? Υπάρχει Σταύρος που δεν μαγειρεύει ωραία. Εγώ. Εσύ δεν θα προλαβαίνεις, γι' αυτό ούτε εγώ προλαβαίνω τώρα. Αλλά επειδή έχω υπάρξει παντρεμένη κατά διαστήματα, έχω μαγειρέψει και πολύ. Α, έκανες, παρέστησες και την οικοκυρά, την γενναία. Ειδικά όταν ήμουν μικρή. Μικρή, με το φέρτη. Αυτός έφαγε τα πολλά φαγητά μετά. Πάει ο χαρακτήρας. Με το φέρτη πόσα χρόνια ήσασταν μαζί? Α, ήταν 10 χρόνια. Δεν έκανε, πολλά. Είμαι πολύ πιστή στις σχέσεις μου. Ο έρωτας της ζωής σου ποιος ήταν? Δύσκολη να ερωτευτώ, αλλά όταν ερωτευτώ είμαι πολύ μονογαμική και πιστή και σταθερή. Ο έρωτας της ζωής σου ποιος ήταν? Εκεί ο Φέρτης ήταν μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Και ο Τρίτσης σίγουρα πολύ μεγάλος. Θα έλεγα αυτούς τους δύο τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να ερωτευτώ και αύριο άλλον. Καλά, εννοείται αυτό το πράγμα. Ξέρεις ότι όσο περνούν τα χρόνια, αν είναι πιο δύσκολο το να ερωτευτείς, αλλά αν ερωτευτείς, φοβάμαι ότι καλύτερα να μην ερωτευτεί κάποιος. Όταν φτάσουμε στο γεροντό έρωτα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα, ναι, περίμενε. Μου λένε ότι είναι όχι, βεβαίως, δεν λέω αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα περνάνε τα χρόνια. Πες μου κάτι, επειδή δεν ξέρω αν θα η κορμάρα είναι ασυλλήπτου. Άντε καλέ, σιγά. Τι τρως, θέλω να ξέρω? Ξυπνάς το πρωί? Λίγα. Ωραία, πες. Λίγα.
Δεν υπάρχει χοντρός που δεν τρώει και δεν υπάρχει λεπτός. Κάνε μαλακίες. Ναι, καλά, δεν τα πιστεύω. Εγώ όταν βλέπω κάτι κοπέλες και μου λένε, εμένα είναι το φυσικό μου, λέω, καλά, εγώ μοντέλο ήμουνα και προσέχω μια ζωή. Δίαιτα δεν έκανα ποτέ. Δίαιτα από αυτές, μόνο όταν ήμουν μοντέλο που λιποθύμαγα. Τρώω πολύ συντηρητικά και κυρίως τρώω πολύ υγιεινά. Δηλαδή δεν τρώω, έχει ξεμάθει ο οργανισμός μου, δεν τρώω μαγειρευτά, δεν τρώω σάλτσες, δεν τρώω ζάχαρη. Δεν πίνω αλκοόλ καθόλου, αλλά δεν έπινα ποτέ. Ναρκωτικά έχεις κάνει ποτέ? Κάθε Δευτέρα. Που δεν έχετε αυτό. Έχω συγκεκριμένη μέρα. Ποτέ δεν χρειαζόταν να κάνεις, να χρειαστείς βοήθεια. Είτε από ναρκωτικά, για να χαλαρώσεις μόνο κάτι. Μόνο για τον ύπνο. Κανένα ηρεμιστικό, ας πούμε. Ναι, το μόνο πράγμα στο οποίο έχω χρειαστεί πολλές φορές βοήθεια εγώ είναι στον ύπνο. Επειδή το μυαλό μου είναι έτσι και σκέφτομαι... Τα λογιστικά, Όχι, ευτυχώς, Παναγία μου, φύγανε από τη μέση τα λογιστικά γιατί τα συγχαίρομαι. Και μετά τη Σμύρνη, τι έκανα τώρα, τι ήθελα και έκανα τη Σμύρνη. Και μετά πού να ξαναβρω μετά τη Σμύρνη. Παθαίνεις τρακ. Στη σκηνή. Ναι. Παθαίνω τρακ επί του συνόλου του πράγματος τις πρώτες μέρες, πάρα πολύ. Έχεις χάσει ποτέ τα λόγια σου? Σε Αντώνη έχεις πάθει? Παναγία μου. Όχι, θα τα πούμε εδώ όλα, τις μιλάσεις. Δεν έχεις πάθει, έτσι. Κοίταξε, επειδή ούτε εσύ θα έχεις πάθει, όταν γράφεις το έργο, ξέρεις τι συμβαίνει. Δηλαδή, και να ξεχάσεις, γιατί ξεχνάς μια λέξη, ξέρεις τόσο καλά το νόημα που τον μπουρδουκλώνεις. Και συνήθως είμαι στην τσίτα να δω ποιος έχει μπουρδουκλωθεί, να τα πω εγώ. Με την πάρτι σου την ψώνισες, υπήρχε περίοδος που να την ψώνισες τόσο πολύ που να νόμισες ότι μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα, για παράδειγμα. Πριν γίνω ηθοποιός. Όταν βλέπεις, όταν έγινε ηθοποιός, έρχονται... έγινε πιο σοβαρή. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις το θέατρό σου, ξέρω εγώ, να μπαίνει ορδές ο κόσμος. Αποκλείεται και μη μου πεις όχι, να μην σου πέρασε από το μυαλό ότι αν έβαζες υποψηφιότητα θα έβγαινες και θα ήσουν κάπου και να διεκδικήσεις να συνεργαστείς με κάποια κυβέρνηση, γιατί εναλλάσσονται όλα αυτά τα χρόνια τα δύο μεγάλα κόμματα. Μην κοιτάς τώρα πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Ναι. Θα μπορούσες όλα αυτά τα χρόνια είτε με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουν βγει Τρίτσι, άνθρωποι. Να έχεις γίνει και υπουργός πολιτισμού. Να έχεις γίνει. Έχουν βγει άνθρωποι που κάναν μια σειρά στην τηλεόραση. Αυτό λέω. Λοιπόν, άρα σου πέρασε από το μυαλό. Σου πέρασε από το μυαλό? Δεν μου πέρασε μόνο από το μυαλό, μου πέρασε και από το τηλέφωνο. Με έχουν πάρει επανειλημμένος. Και γιατί δεν και το έκανες? Θα σου πω γιατί δεν το έκανα. Καταρχήν λατρεύω το θέατρο. Και το λέω αλήθεια αυτό. Δεν θα το εγκατέλειπες? Όχι, όχι, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν τα πιστεύω. Το πρωί βάζω το ταγεράκι μου και πάω στη Βουλή. Και το απόγευμα πάω στο θέατρο. Εγώ εδώ πολλές φορές κάνω κράτη σε μεγάλα και δύσκολα έργα σαν κι αυτό. Δεν πάω. Εδώ ήρθα λόγω συμπάθειας και εκτίμησης. Δεν πάω στην τηλεόραση να δώσω μια συνέντευξη, γιατί δεν θέλω να κουραστώ. Θέλω να δώσω τις δυνάμεις μου εκεί. Τώρα είμαι σοβαρή. Εγώ θα σου πω ότι πιστεύω. Ναι. Θα σου πω ότι πιστεύω. Ειλικρινά στο λέω. Για πες το. Ότι λες, επειδή είσαι και Ταύρος και ξέρω πώς σκεφτόμαστε Ταύροι. Okay, θα το κάνω, θα μπω στην πολιτική και μπορεί και να πετύχω. Αν δεν πετύχω όμως, γιατί εκεί που το κάνω καλά και έχω πετύχει να φάω την πατάτα? Και γιατί εκεί που έχω όλο τον κόσμο και με αγαπάει όλος ο κόσμος και ανεξαρτήτως κομμάτων, εγώ να πάω να κομματικοποιηθώ τη στιγμή που δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ούτε κόμματα με ιδεολογία. Δηλαδή ένα ναχταρμά βλέπω στα κόμματα, είναι όλα παρεμφερεί. Και όταν βγαίνει κάποιος από ένα κόμμα και λέει κάτι, βγαίνει κάποιος μέσα από το κόμμα και λέει όχι, δεν εννοούσαμε αυτό. Κλασικά λοιπόν, αυτό φαίνεται. Ποια ιδεολογία? Φοβίες έχεις? Φοβία έχω καταρχήν, η κλασική φοβία η δικιά μου είναι η κλειστοφοβία. Αχ, κι εγώ. Και εσύ έχεις? Δεν μπαίνεις ασανσέρ? Όχι. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Πολύ κοροϊδά έχουμε πιάσει. Βοηθός μου. Στα αεροπλάνο όμως μπαίνεις. Στα αεροπλάνο μπαίνεις. Στα αεροπλάνο μπαίνω γιατί... Εκεί κλειστοφοβία, σε πιάνω τα κλείνει εκείνη η ρημάδα η πόρτα. Ναι, αλλά έκανα πάρα πολλά χρόνια στον εαυτό μου συζητήσεις, όχι στον ψυχολόγο εγώ, και έλεγα φέρεσαι σαν μια χωριάτισσα που δεν θα ζήσει τη ζωή της γιατί δεν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο. Λοιπόν, θα μπεις και άμα είναι η ώρα σου, θα πέσει. Παίρνεις κανένα λεξοτανίλ για να κάνεις? Εννοείται, καλέ με δουλεύεις.
Άρα μην κάνεις το μάγκα τόσο πολύ. Δεν το κάνω. Μαγκιά είναι να μην πάρεις και να κάνεις το ταξίδι. Τώρα είναι. Δεν παίρνω πια. Μπράβο. Έτσι και άλλες φοβίες εκτός από την κλειστοφοβία. Δηλαδή θεώρησα μεγάλο κατόρθωμα όταν ήταν να φύγω για την Κύπρο στο ΘΟΚ που δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς γιατί είχε φτάσει ήδη η Δουκάκη, θα με σκότωνε. Την ημέρα που έφευγα είχε 7 μποφόρ, δεν ξέρω, που άλλη φορά, όχι δεν θα έμπαινα στο αεροπλάνο, θα είχα εξαφανιστεί και μου λέει βοηθός μου, δεν θα πάτε. Λέω, θα πάω και χωρίς χάπη και χωρίς τίποτα, γιατί πρέπει να το κατανικήσω. Έχω κατανικήσει πολλές φοβίες μου έτσι. Άλλες, ποιες φοβίες? Μετά από την εποχή που είχα περάσει τόσο μεγάλη στενοχώρια, κατάθλιψη κλπ, πάθαινα αγοραφοβία. Στον κόσμο το πολύ. Ναι, δεν μπορούσα. Η οποία πώς εκδηλωνόταν? Πάθαινε ένα είδος πανικού. Ο κόσμος δηλαδή μπορεί να, ίσως ξέρω εγώ, επειδή με πλησίαζε πάρα πολύ και μου λέγανε αχ πως στενοχωρηθήκαμε και μου φέρνα στο μυαλό όλη αυτή τη θλίψη που εγώ είχα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια κάπως να την πάω παρακάτω και να υπουλώσω τις πληγές μου. Μόλις ερχόντουσαν με αυτό, με πιάνε μια δυσφορία. Νόμιζα ότι θα ζαλιστώ, ότι θα λιποθυμήσω, ένα τέτοιο. Τι κουράς κεφάλις, θα έχεις περάσει εσύ. Ναι. Λοιπόν, μετά έφυγε βέβαια αυτό, μόνο του. Πιστεύω ότι μια μεγάλη θλίψη ή μια μεγάλη απώλεια οτιδήποτε τύπου βγαίνει σε μια φοβία μετά, τουλάχιστον για ένα διάστημα και θες ένα καιρό για να ισορροπήσεις. Από κάθε είδος κωμωδίας, είτε ήταν η λεγόμενη μπαλαφάρα της βιντεοκασέτας, είτε μολιερική κομμεντή, σε κάθε είδος δράματος, ο Σωτήρης Μουστάκας ντυνόταν το ρόλο του, τον έκανε πιστευτό και αξιόπιστο και συγκινούσε μέχρι δακρύων το κοινό του. Όσοι δεν τον γνωρίσαμε, χάσαμε. Θυμηθείτε τον ή γνωρίστε τον για πρώτη φορά στην κουβέντα του με τον Νίκο Μαστοράκη, στο Αργά μιας 20ετίας. Μπήκα τώρα γιατί είχα κρυώσει εκεί πέρα. δεν έχετε... Είσαι έτοιμος για ανάκριση. Air conditioning. Air conditioning? Hot. No, the air yeah. is conditioning us. Oh, yes. You are guest, huh? Our guest, yes. So you studied in Oxford, didn't you? Yes, of course. Έλα, χωρίς αστεία, σοβαρά όμως. Ναι. Τα αγγλικά σου είναι από πού? Τα αγγλικά σου είναι από πού? Από πού? Από την Κύπρο, σιόρ. Προσπαθώ να φτάσω στην καταγωγή του. Από την Κύπρο έχουμε μάθει τα αγγλέζικα από Μιτσί. Από Μιτσί. Από μικρά παιδιά. Είσαι από το νησί που λένε πάρε την πασκέτα σου και πήγαινε στη μαρκέτα για τσόπινγκ. Το νησί της Αφροδίτης που βγάζει ωραίους άντρες. Σου στήχησε ποτέ στη ζωή σου που δεν έγινες ωραίος? Ποτέ. Είμαι ευχαριστημένος που δεν είμαι ωραίος. Ευτυχώς. Είχες γιατί γυναίκες... Οι ωραίοι έχουν χρέη, εγώ δεν έχω. Είχες γυναίκες στη ζωή σου? Άντε να κάνεις συνέντευξη σε κωμικό ο οποίος δεν σου παραδίδεται. Είχες ωραίες γυναίκες στη ζωή σου? Λίγες. Καλές? Πολύ λίγες, πάρα πολύ λίγες και η τελευταία και η καλύτερη. Και όλοι οι σύζυγοι που έρχονται σε αυτή την εκπομπή ναι, όχι, όχι. Αισθάνονται απαραίτητο να ξεσκονίσουν τη γυναίκα τους. Μόνο και μόνο επειδή αισθάνονται ενοχές γιατί τις φορές δεν έχουν απατήσει. Η Βάσια μου την ξέρει καλά τη γυναίκα μου. Οι κομικοί έχουν εντονότερη τη ερωτική ζωή και μην ακούς τώρα που σου λένε ο Φιλιππίδης σεμνά και ηλίθια πράγματα. Οπότε όταν καταλήξουν σε μια γυναίκα είναι όντως η καλύτερη του. Αστεία, δηλαδή είναι και μπίχτες. Αυτή το ξέρει. Πάρα μπίχτες, θα έλεγα. Που λέμε παράπηγμα, τέτοιο πράγμα. Ρώτησε κάτι πολύ σημαντικό. Τι, αυτή? Αυτή το ξέρει. Ότι είναι η καλύτερη του, να το ξέρει. Α, ωραία, τότε. Στο λένε, γιατί είναι. Είναι φάρτε είναι μου το μαστίγιο, παρακαλώ, για να μπορέσω να διευθύνω τη συνέχεια τη. Σχατ! Κάποτε είχα βγάλει ένα ανέκδοτο, εγώ το βγάλα και κυκλοφόρησε μετά. Που λέμε για ερωτικές σχέσεις. Και έλεγα ότι κάποτε, λέω, είχα πάει με μία αυτά και με είδε στη μύτη. Εγώ το είχα βγάλει αυτό, ανέκδοτο αυτό. Και μου λέει,
Έχεις και μεγάλη μύτη. Πάω μαζί της και λέω, όταν τελειώσαμε τον έρωτα, με πιάνει από τη μύτη και μου λέει απατεώνα. Επειδή υπάρχει αυτή η λαϊκή πλάνη για τις μεγάλες μύτες, επειδή υπάρχει λαϊκή πλάνη για τις μεγάλες μύτες. Ναι, βέβαια. Μπορείς να εγκαταλείψεις λίγο το στυλ του κωμικού, να μιλήσουμε έτσι ανθρώπινα. As you like it, my dear, όπως λέει και ο Σέγκα. Δεν μπορείς ποτέ να το καταλήψεις. Σε προστατεύει που μπορείς να είσαι κωμικός τις στιγμές αυτές που θέλει κάποιος να σου βγάλει κάτι διαφορετικό? Είναι τεφλόν, δηλαδή, είναι τεφάλι η ιστορία. Μ' αρέσει πολύ έτσι το χιούμορ, πάρα πολύ, και το κέφι γι' αυτά, πάρα πολύ. Γι' αυτό έγινα και κωμικός και αισθάνομαι και πολύ ωραία να βλέπω τους άλλους να γελάνε. Κωμικός που μεγάλωσε όμως σε κάποιο δραματικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Πήγες ήμουν και κωμικός και εκεί και σε δραματικό. Στη φυλακή μέσα ήσουν κωμικός? Ναι. Πες μας τις συνθήκες, πώς πήγες φυλακή. Καταρχήν, για κάποια περίοδο ήμουνα, πέταγα φυλά, διαγράφα στους δρόμους και λοιπά, τα οποία ήταν πολύ επικίνδυνα βέβαια τότε. Σε ποια να μπορείς? Μιλάμε για Κύπρο πάντα. Στην Κύπρο, ναι. Επί αγγλικής κατοχής. Λοιπόν, και ήμουνα και εκεί κωμικός. Δηλαδή, ας πούμε, μια φορά είχα οργανώσει μία. Ήμουν αρχηγός κάποιας ομάδας και υπήρχε μία πληροφορία ότι κάποια ήταν της Intelligence Service, ήταν κάποια Εβραία η οποία δούλευε σε κάποιο στρατηγό. Έκανε την babysitter. Και είχαμε πληροφορήσει ότι ήταν της Intelligence Service και τα φτιάχνε με διάφορους Κύπριους για να μάθει ποιοι είναι μέσα στην ΟΚΑ, να μπει μέσα στην ΟΚΑ κλπ. Ξέρεις τώρα, μάθει ονόματα. Και κανονίζω εγώ με την ομάδα μου να τις πιάσω με τη τσάντα όταν έπαιρνε θα πήγαινε το παιδί στο δημόσιο κήπο. Το οργανώνω εγώ ωραία σαν αρχηγός και είχε πιάσει και ένα ψώνιο, ξέρεις, έβλεπα και τις ταινίες αυτές και έκανα και τον αρχηγό και λοιπά και πολύ σοβαρός. Το οργανώνω έτσι όπως έγινε η ιστορία, τις παίρνουν τη τσάντα, φωνάζει ο κόσμος, φωνάζει αυτοί οι κλέφτες, παντού είχε, ξέρεις, Εγγλέζου με τα αυτόματα και λοιπά και Τούρκοι μαζί και τους πιάνουν έτσι όπως το οργάνωσα ωραία, τους πιάσαν όλους. Δεν άφησα κανένα. Όλου του πιάσανε. Μόνο εμένα. Την επόμενη φορά που θέλει κανείς να κάνει μια επανάσταση, πρέπει να την επιστρέψει. Σαν το αρχίσετε την επανάσταση χωρίς εμένα. Αλλά στη φυλακή που ήμουνα, ούτε θυμάμαι και πολλά πράγματα. Δεν είχα φάει και ξύλο. Μόνο ένας από εμάς είχε φάει πολύ ξύλο. Σε αγγλική ή σε τουρκική φυλακή σου? Κοίταξε, ήταν Εγγλέζοι τότε, αλλά είχαμε και Τούρκους φύλακες. Οχ. Ναι. Αλλά είχα την τύχη με τον Τούρκο που ήταν φύλακας να είναι. Τον είχε βοηθήσει κάποτε ο πατέρας μου. Και αυτός με πρόσεχε. Σε ψιλοπεριποιήθηκε δηλαδή. Ναι. Μόνο στην ανάκριση που με είχαν πάει την πρώτη φορά ήταν ένας ο οποίος ήταν εδώ στον πόλεμο του 40, της Intelligence Service, και ο οποίος μίλαγε ελληνικά καταπληκτικά και μου έκανε ολόκληρη ανάκριση και τον έπεισα ότι δεν ήμουν της ΙΟΚΑ. Και από τότε το έπαιζα ωραία. Ελπίζω τον καιρό που πήγες φυλακή εκεί να είχες ακούσει τον Άγκο Δομισκύβης ποτέ στον Τους να πάρει το σαπούνι πρώτος. Ναι. Το έχεις ακούσει αυτό? Δεν τα ξέραμε τότε. Δεν τα ξέραμε. Δεν γνωρίζαμε τέτοια στην Κύπρο. Σε τι ηλικία πήγες φυλακή? Σε τι ηλικία πήγες φυλακή? Είχα πάει 16,5 περίπου. Και μήνες? 9 μήνες. Σου άφησε τίποτα στη ζωή σου ή βγήκες έξω εκεί σου? Όχι. Ήμουν ευτυχισμένος που πήγαινα φυλακή για την Ελλάδα, για την Ένωση. Πίστευες αυτή την ιστορία τελικά? Όλοι. Και πιστεύεις ακόμα? Και πιστεύω ακόμα, βέβαια. Πιστεύουν και οι Κύπροι στην Ένωση? Βέβαια. Όλοι. Κοίταξε, θέλουν ένωση με την Ελλάδα ή λένε μια χαρά, είμαστε, κοίταξε, δικό μας κράτος έχουμε? Έτσι όπως γίνανε τα πράγματα τώρα, το ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν γίνεται. Κατάλαβες. Αλλά στο έχω ξαναπεί αυτό ότι εμείς οι Κύπροι, δηλαδή αισθανόμαστε πολύ Έλληνες. Ούτε μπορεί να διανοηθεί κανείς πόσο Έλληνες αισθανόμαστε. Δηλαδή για μας η Ελλάδα είναι, δεν ξέρω, είναι η πατρίδα μας. Κατάλαβες, την έχουμε μέσα μας την Ελλάδα. Τι άλλο είσαι μέσα σου? Τι άλλο έχω μέσα μου? Το διάβολο, την κωμωδία, το την θέατρο, την πλάκα. Από μικρός την έχω την κωμωδία, μου την είχε δώσει. Και έκανα και τους κοινότυπη ερώτηση, αλλά ναι. Σε τι ηλικία και πώς? Από πολύ μικρός, ούτε θυμάμαι πότε. Πάρα πολύ μικρός και έκανα τους συμμαθητές μου γελάγανε, τους δασκάλους μου, μετά τους καθηγητές μου. Όταν τέλειωσα το σχολείο, όταν πήγα στο διευθυντή του Πολυδωρίδης, να είναι καλά. Και μου λέει, τι θα σπουδάσει, παιδί μου? Ήταν εμπορική ακαδημία. Του λέω, για να το ξέρεις τώρα, εμπορική ακαδημία. Του λέω, λογιστής. Όχι, μου λέει, ηθοποιός θα σπουδάσεις. Είναι και η πρώτη φορά που άκουσα αυτή την αντιστροφή των γεγονότων. Συνήθως πας και λες, ηθοποιός, όχι, λογιστής θα γίνεις. Ο πατέρας μου δεν ήθελε. Μου λέει, να πω να γίνεις καραγκιόζης, μου λέει ο πατέρας μου. Και του λέει η μάνα μου, αστόν, ο γιος μας είναι ο Ντάνι Κέι.
Καλά, η μία μάνα φοβερή.